Έχω την αίσθηση ότι με το που άκουσες το θέμα, σαν να σου άρεσε. Ε? Καθόλου δεν μου άρεσε. Καθόλου δεν σου άρεσε. Α, μάλιστα. Γιατί θεωρώ δεν σου άρεσε. Θεωρώ την δίσκο εποχή πολύ kits. Ναι. Είναι. Ναι. Ήθελα μία fashion εικόνα. Μάλιστα. Δυσκολεύτηκα να τη φτιάξω, αλλά επειδή έβαλα αρκετή προσπάθεια, είμαι ενθουσιασμένη με το αποτέλεσμα. Πού πηγαίνεις? Λοιπόν, είναι μια ομάδα στην πόλη που κάνουν κρυφά πάρτι. Φυσικά. Σε σπίτι. Φυσικά. Σε διάφορα location, αυτό είναι το θέμα. Α, okay. Ότι μαθαίνεις μέσω κύκλων στενών και γνωστών κάθε φορά για το πάρτι και τελευταία στιγμή το location. Α, είναι τέτοια φάση. Ακριβώς. Λοιπόν, οπότε, υπάρχει ένα πάρτι που διοργανώνω τώρα και έχει θέμα δισκοτέκα μοντέρνα. Δισκοτέκα μοντέρνα, γουστάρω πάρα πολύ. Και πού γίνεται? Λοιπόν, έχω ετοιμαστεί, έχω ντυθεί, έχω βρει πρόσκληση, μη ρωτάς, πολύ δύσκολα, αλλά βρήκα. Ναι. Και περιμένω location. Τώρα, να σου στείλουν στο κινητό το μήνυμα. Ναι. Δώστε και εσείς, σας παρακαλώ, ψήφο ή μη εμπιστοσύνη στην Όλγα. Βλέπω ότι στα δύο άκρα υπάρχουν και δύο γνωμίες. Υπάρχει και η αντίθετη άποψη. Δηλαδή έχουμε τη Χριστιανά 5 σοκ και βέβαια την Αυσικά με 3. Έτσι δεν είναι μόνο το δικό σου είναι 3, σωστά. Γιατί έβαλες 3? Γιατί δεν είδα την τσάντα. Καθώς ήμουν μπροστά και δεν την είδα, θα βάζα 4. Εγώ φταίω δηλαδή. Αλήθεια, την είδα μετά αφού έβαλα τη βαθμολογία. Έλα ρε κορίτσι μου. Αλήθεια. Δεν πειράζει. Και μην παθρελέπεις τώρα βραδιάτικο. Εντάξει τώρα, ένα μου 3 δεν πειράζει. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι, πραγματικά με το που γυρίζω την καρδιά βλέπω το τσαντάκι το οποίο είναι εκπληκτικό. Ευχαριστώ. Και θα βάζα 4. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Χριστιανά. Εντάξει, η κοπέλα είναι iconic, πρέπει να βγάλει και τη γούνα, να δείξει το από μέσα, γιατί δεν υπάρχει αυτό που έχει κάνει. Α, τι να πω εγώ τώρα, είμαστε εδώ. Τι να πω. Είμαστε σε αυτή την κατάσταση, βλέπω. Είμαστε σε έξαλλη κατάσταση, περιμένουμε location τώρα, καταλαβαίνεις τι καταλαβαίνω. Τι να πω, ωραία, θα περάσετε σε αυτό το location που θα πάτε σήμερα, Όλγα μου. Και οι υπόλοιποι συνδετημόνες. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν θα σου πω το μεσόωρο, δεν θα σου πω τίποτα. Θα σου πω απλώς να πάρεις θέση μπροστά στους κριτές. Συστήνω ψυχραιμία και ξεκινάω με την Ηλιάνα. Όλγα μου. Ηλιάνα μου. Εντυπωσιακή εικόνα, οφείλω να ομολογήσω. Εγώ βλέπω την αντιμετώπιση της ιδέας του σημερινού κόνσεπτ από τη μεριά σου. Το ότι θεωρείς ότι είναι μια περίοδος η οποία είναι kitsch. Η αλήθεια είναι ότι η δίσκο εποχή μας έχει δώσει υπέροχες εικόνες και είναι τεράστιο κομμάτι της μόδας. Και μόνο kitsch δεν είναι. Μπορεί να γίνει, όπως μπορεί να γίνει και το σήμερα. Δεν θέλω δηλαδή να το δεις χιουμοριστικά. Ήθελα εσύ που ξέρεις 5 πράγματα να το απογειώσεις. Δεν το έχεις απογειώσει. Έχεις κάνει μια προσπάθεια. Δεν είναι τελειοποιημένη. Δηλαδή, είναι κάποια παπούτσια που δεν ταιριάζουν, ένα τσαντάκι που δεν έχει καμία σχέση, ένα κολιέ που είναι μιας εποχής του 2010, δεν θυμάμαι πότε ήταν αυτό. Δηλαδή, έχεις προσπαθήσει να το φέρεις όπως το φαντάστηκες εσύ, αλλά δεν είναι μια ωραία αυθεντική 70's εικόνα, κάτι που θα περίμενε να δω από εσένα. Γι' αυτό έβαλα. Όχι γι' αυτό, βασικά. Επειδή ήθελα μια εικόνα με πιο σύγχρονες πινελιές, είπα ότι το πάρτι είναι δισκοτέκα μοντέρνα. Ναι, απλά η αντιμετώπιση του look ουσιαστικά στο τέλος δεν μοιάζει σαν μια εικόνα που στέκει για να πας σε ένα πάρτι. Είναι λίγο χιουμοριστική, είναι λίγο πάρτι μεταμφιεσμένων, είναι λίγο. Μ' αρέσει δηλαδή αυτό που φοράς στο ολόσωμο. Συγγνώμη. Το δέχομαι ότι διαφωνείς. Μου αρέσουν τα γυαλιά σου πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Μου αρέσουν τα μαλλιά επίσης. Μου αρέσει η γούνα. Μπορεί και πιο μεγάλη και σε πιο έντονο χρώμα. Όλα τα υπόλοιπα δεν νομίζω ότι έχουν δέσει σωστά με το look. Κοίτα, για μένα έχει πολλές αστοχίες. Δηλαδή είναι το κολιέ, είναι η τσάντα, είναι τα παπούτσια, το καλσόν, είναι η αλιγούνα, είναι πολλά. Το η βάση είναι του look μου αρέσει. Είναι σύγχρονο οίκο πάντως. Δηλαδή, ο οποίος έχει. Vintage αναφορές. Βλέπω την προσπάθεια. Δεν πετύχαμε. Είναι μόνο απλά μια προσπάθεια. Για σένα είναι μια προσπάθεια. Όχι, δεν είναι. Όπα. Ευχαριστώ όμως. Και δίνω το λόγο στο Στέλιο. Λοιπόν, άκου, αυτό είναι φόρμα. Αυτό είναι, όχι, είναι δύο κομμάτια. Και το ωραία. Ήθελα να μοιάζει σαν φόρμα όμως. Ωραία, είναι σαν φόρμα, είτε ναι. Δύο είναι η ίδια η εικόνα του, εν πάση περιπτώσει. Εγώ θα ήθελα να είναι shorts αυτό.
είναι λίγο αμήχανο το μήκος της βερμούδας. Δηλαδή, αν γινόταν να είναι πολύ κοντό μαζί με τον τζάκετ, θα ήταν ωραίο. Η πιο ωραία πληροφορία που είναι τα αστέρια. Τώρα δεν ξέρω, εντάξει, είναι πολύ τολμηρό για να το έδειχνες έτσι, ενδεχομένως. Αλλά η αλήθεια θα το ήθελα να πρωταγωνιστεί, να βλέπαμε δηλαδή τα αστέρια στον μπούστο, ίσως με μια διαφάνεια, ίσως κάπως αλλιώς συνδυασμένα, για να είναι αυτό το βασικό στοιχείο. Δεν ξέρω πού να πρώτο κοιτάξω. Η αλήθεια είναι αυτή είναι η εικόνα με πάρα πολλές πληροφορίες. Η γούνα είναι λίγο μικρή. Γι' αυτό το μήκος της βερμούδας. Είναι λίγο κοντή. Ναι, αν ήταν πολύ πιο το μακριά. Γνωρίζω αυτό. Κανονικά ήθελα επίσης λίγο πιο μακριά. Να κατεβαίνει κάτω εδώ, ας πούμε. Αν φοράγε σόρτς θα ήταν τέλεια. Ναι. Με αυτό το μήκος που φοράς τώρα, ιδανικά μέχρι και τον αστράγαλο ακόμα. Ναι, το ακούω. Ή τουλάχιστον στο ίδιο μήκος ή λίγο πιο κάτω, για να είναι. Okay, αλλά το μέχρι κάτω θα ήταν πολύ πιο εντυπωσιακή. Δεν παρόλα θα αυτά κανά... όμως, ναι. Αν είναι εναλλακτική. Ναι. Σίγουρα μου αρέσει αυτό το μήκος. Το μαλλί σήμερα δεν ήταν η σωστή μέρα για την παρέμβαση. Γιατί? Με όλα αυτά. Γιατί? Είναι πολλές οι πληροφορίες. Δηλαδή, αυτό που δεν ήθελες να κάνεις, το έκανες. Το kits. Διαφωνώ. Έκανες αυτό που δεν ήθελες. Δεν συμφωνείς. Όχι. Δεν πειράζει. Ναι, φυσικά λοιπόν, και δεν πειράζει, εννοείται. Λοιπόν, στο κόνσεπτ είσαι ούτως ή άλλως. το καλσόν και τα παπούτσια νομίζω ότι είναι τελείως εκτός. Αλλά γενικά, μια χαρά θα περάσεις. Αυτά τα πάρτι είναι καταπληκτικά, που δεν τα ξέρει πολλοί κόσμος. Και ο κόσμος που πάει σε αυτά τα πάρτι ανυπομονεί κάθε φορά. Σίγουρα. Οπότε είναι σίγουρο θα περάσεις τέλεια. Τέλος πάντων. Θα σου βάλω δύο. Okay. Όλγα, να κάνουμε μια αναφορά για να τα ακούσουν και τα άλλα κορίτσια και οι τηλεθεατές. Λοιπόν, αυτό που κάνατε εσείς πολλές τώρα, γιατί μπερδευτήκατε πάλι, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν κάνετε μια έρευνα, είναι 80s. Ναι, δηλαδή, ήταν αυτό 80's. Που κάνεις εσύ το ρούχο θα μπορούσε να γίνει ένα φοβερό 70s disco, να ήταν πιο κοντό που ο Στέλιος, ή να το έπιανες πάνω το μπατζάκι, να γίνονταν σαύρα κούλα λίγο, να είναι τα πιο μεγάλα τα μπατζάκια. Το καλσόν αυτό δεν έχει καμία σχέση, θα έπρεπε να φύγει, δεν ταιριάζει καθόλου. Θα έβαζα ένα λεοπάρι πάλι καλσόν, να καταλήγει σε μια άλλη γόβα. Θα βάζα ένα φούξ και μια άλλη τσάντα πάλι φούξ. Να το φέρω σε εκείνη την εποχή. Τα γυαλιά είναι ωραία, θα μπορούσε να είναι δίσκο, θα μπορούσε να είναι όμως και λίγο 73, λίγο πιο ρομαντικά, να ξέρεις. Δεν είναι δίσκο. Okay. Απλά μπερδευτήκατε, όπως και εσύ και άλλα κορίτσια που βλέπω, έχουν μπερδέψει λίγο το δίσκο με το 80s, που είναι άλλη δεκαετία και άλλη αισθητική. Εκεί ήταν το kitsch. Θα ήθελα άλλο make-up, άλλα μάτια. Το μαλλί είναι ωραίο, χωρίς την κόκκινη αυτό το που έκανε στη λεπτομέρεια δεν μου αρέσει καθόλου. Αυστηρό μου αρέσει πάρα πολύ. Θα ήσουν υπέροχη. Απλά δεν έκανες πολύ καλή έρευνα και είναι πολύ δύσκολο κόνσεπτ, όσο και να φαίνεται εύκολο. Άρα Δημήτρη μου, ποια είναι η βαθμολογία τώρα? Αχ, Παναγία μου. Ευχαριστώ. Όλγα μου. Θα πρέπει να πας πίσω στη θέση σου, καθώς δεν ανακοινώνουμε βαθμολογίες σήμερα στον καλά.